Είναι μια φανταστική φωτογράφηση, θα το δουν τώρα και οι τηλεθεατές, με γκέι διαγωνιζόμενοι, και πραγματικά ανέδειξες αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς στα μοντέλα. Ναι, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη φωτογράφηση δεν κληθήκαν να γίνουν καλοί, κακοί, άγριοι, θυμωμένοι. Δεν κληθήκαν να πάρουν κανένα ρόλο. Απλά να δούμε πώς γράφουν και αν μπορούν να σταθούν με ένα μοντελέ ύφος σε ένα editorial. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι η πιο απλή φωτογράφηση που μπορεί να κάνει, αλλά και πιο σημαντική, ένα μοντέλο για να μπορέσει να πάρει και δουλειές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Ας δούμε τη φωτογραφία. Θα ξεκινήσω από την κυρία Κουλιανού. Θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να έχει επαναπαυθεί και να λέει τα ίδια και να είναι. Συγχαρητήρια καταρχήν στο Γιώργο του Κασαπίδη για τον υπέροχο φωτισμό, το λιτό υπέροχο φωτισμό που αναδεικνύει τα μοντέλα άψογα. Η φωτογραφία σου. Κύριε Κασαπίδη, δεν σας έκανα κομπλιμέντο, είπα την αλήθεια. Η φωτογραφία σου μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι σαν Ρωμαίος Θεός. Αλήθεια, η φωτογραφία σου μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει αναδείξει το προφίλ σου, το οποίο είναι υπέροχο, το βλέμμα σου, το σώμα σου φαίνεται άψογο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σούφρωμα στα φρύδια. Μου έδινε μία δύναμη. Σαν Θεός Ρωμαίος. Δεν είχα θεούς, αλλά είναι σαν Θεός. Επίσης, ο κύριος Παλιάρας δεν ακούγεται, οπότε εάν δεν λέει κάτι ο κύριος Παλιάρας... Στα μικρόφωνα σας παρακαλώ πολύ όλοι. Μικρόφωνα. Δεν έχω κάτι να πω. Ωραία, έχουμε περάσει όλη την βαθμολογία μας. Τέλεια, ας τη δούμε κιόλας. Δεν την έχουν περάσει όλοι, κάποιος έχει απουσίες. Εγώ μίλαγα, συγγνώμη, δεν πω ταυτόχρονα να περνάω από μια κοινά μιλάω.